Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Χριστουγεννιάτικο Καλλινό κανάλι που έχει έτσι πάρει μια άλλη τροπή από το προηγούμενο βίντεο. Σας έκανα μια δημοσκόπηση όσον αφορά για το αν θα έκανα ένα μακιγιάζ. Καλά το κραγιόν μου σήμερα, μακριόν έχω βάλει και λίγο μάσκαρα. Κάνω λίγο φόκους. Αλλά τελικά αποφάσισα πως κάτι, βασικά δεν το αποφάσισα μόνη μου. Εσείς με βοηθήσατε, μια κοπέλα συγκεκριμένα με βοήθησε πάρα πολύ με το σχόλιο της που μου έγραψε κάτω από το προηγούμενο βίντεο. Μου έδωσε μια ιδέα να κάνω τα αγαπημένα μου προϊόντα του 2019. Και τι σας έχω εγώ εδώ πέρα? Έχω φτιάξει ένα εξαιρετικό κουτάκι από τα Sephora για να σας δείξω, αν μείνετε φυσικά σε αυτό το υπέροχο βίντεο, τι αγάπησα εγώ μέσα στο 2019, πώς το χρησιμοποίησα, πόσο το χρησιμοποίησα και αν είστε έτοιμοι, πάμε να συνεχίσουμε. Αμά! Δεν συγκρατιόμουν, να δείτε εδώ τι έχω βάλει μέσα. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσω βήμα-βήμα με το τι έχω εδώ μέσα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την πιο αγαπημένη μου που είναι και έτσι τώρα τελευταία την πύρα μου τη δώσανε. Κρέμα προσώπου και ματιών ταυτόχρονα. Είναι της Il It GK εταιρείας. Έχει μέσα σαλιγκάρι και μάλιστα ακτινίδιο. Δηλαδή έχει το ελιξίριο του σαλιγκαριού, όχι σαλιγκάρι ολόκληρο, μην φανταστείς. Είναι για νεανικές επιδερμίδες, παιδιά. Δεν αφήνει λιπαρότητα καθόλου, αν και είναι σαν κρέμα. Έχει πολύ όμορφη μυρωδιά και αφήνει μια δροσιά και λειτουργεί τέλεια σαν primer, να ξέρετε. Θα σας βάλω από κάτω το site της κοπέλας της οποίας μου έδωσε αυτή την κρέμα και βοηθάει πάρα πολύ για τις νεανικές επιδερμίδες. Μετά θα συνεχίσω με ένα κανονικό primer, το οποίο δοκίμασα επίσης που υπήρχε μέσα στο ημερολόγιο της Maybelline. Το χριστουγεννιάτικο και είναι το Face Studio Primer, είναι το Illumination Primer. Μου αρέσει γιατί έχει έτσι μια, αν θες να δώσει λίγο πιο glow στο πρόσωπο, έχει έτσι μια ηριδίζουσα εμφάνιση, παιδί μου. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αμέσως μετά θα συνεχίσω με το πιο ωραίο make-up από Maybelline που είναι το Dream Satin. Καλέ, τι έπαθα. Είναι το Dream Satin Liquid, το οποίο περιέχει και ενυδατικό σέρουμ μέσα και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί αφήνει τέλειο το δέρμα, τέλειο, absolutely perfect. Θα συνεχίσω με ένα από τα αγαπημένα μου concealer πλέον, δεν το αλλάζω με κανένα. Και είναι από Tarte το Shape Tape, σε όποια χώρα από εδώ και πέρα πάω, το Shape Tape θα αγοράζω, να ξέρετε. Να το πάρετε, αν πάτε στο εξωτερικό, αξίζει πραγματικά. Αξίζει. Αμέσως μετά θα συνεχίσω με ένα πολύ αγαπημένο τελικός προϊόν για τα φρύδια που μαζί με το πινελάκι του κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι της Anastasia Beverly Hills. Είναι το Deep Brow Pomade. Είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Παιδιά, είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό, πραγματικά. Ζωγραφίζει μόνο του. Δεν το πίστευα. Και ένα ακόμα πολύ αγαπημένο προϊόν για τα φρύδια είναι από Shop Brow, είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο μπορείς να το πάρεις και να το βάλεις για να σηκωθούν τα φρύδια, για να φαίνονται έτσι λίγο πιο glow, πιο natural, πιο φυσικά τέλος πάντων, στα ελληνικά. Συνεχίσω με ένα ακόμα glowy προϊόν, το οποίο είναι το Glowgasm. Δυστυχώς δεν μπορείτε να το βρείτε στην Ελλάδα, αλλά παιδιά δεν μπορούσα να μην το βάλω, νομίζω έχει γίνει αιμονή αυτό το ρούζ στο πρόσωπό μου, το φοράω καθημερινά. Δεν θέλω να μου τελειώσει, αλλά και πάλι το φοράω καθημερινά. Έχω τρελαθεί πραγματικά. Είναι από Charlotte Tilbury, σας το έχω ξαναδείξει. Top. Απλά. Θα συνεχίσω με δύο μολύβια τα οποία μου έχουν κλέψει την καρδιά. Είναι αυτά τα δύο από Maybelline, είναι και τα δύο αδιάβροχα. Είναι τα Tattoo Liner, η απόχρωση 910 Bold Brown και η απόχρωση 900 Deep Onyx. Παιδιά, αυτά τα δύο μολύβια τα χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση για να κάνω το απλό το μολύβι μου να φεύγει η γραμμή σβησμένη, να κάνω σβησμένο eyeliner. Έχει πάρα πολύ ωραίες χρήσεις για να το βάλω από μέσα στις πελάτησές μου. Μου άρεσαν πάρα πολύ, τα έχω λατρέψει πραγματικά. Θα συνεχίσω με την καλύτερη μάσκαρα primer που υπάρχει, νομίζω. Δεν έχω δοκιμάσει κάποια άλλη, αλλά
Δεν πιστεύω ότι έχει μέτρο σύγκρισης η La Sensation Mascara. Πραγματικά είναι το primer αυτό. Πραγματικά, παιδιά, δεν ξέρω. Το μάτι τέντα, γαρίδα, πώς το λένε, δεν ξέρω τι να σας πω άλλο. Και σε συνδυασμό με την La Sensation Mascara, αντιγιά. Αυτό θα πω. Αντιγιά. Τέντα ρε, κρεμάς ρούχο πάνω, πώς το λένε. Συνεχίζουμε μία πάρα πολύ ωραία παλέτα, που είναι πάλι από Tarte, παιδιά. Είναι αυτή εδώ. Αν μου έλεγες να πάρω μια παλέτα μαζί μου κάπου, αυτήν θα διάλεγα, να ξέρετε. Έχει τα πιο ωραία nude, τα πιο ωραία καφέ, τα πιο ωραία... Χωρίς λόγια. Δεν. Δηλαδή, εντάξει. Αυτό δεν υπάρχει. Και είναι η... γιατί δεν σας το είπα αυτό, είναι η Tartlet in Bloom. Συνεχίζω με τις πιο ωραίες... λάμψεις, highlight, ρούζ, ό,τι θες πες το τώρα αυτό. Είναι από την παλέτα της Sofra, την Glow Up. Παιδιά, αυτό το highlight τρυπάει μάτι. Εδώ πέρα δες, το έχω κάνει ήδη τρύπα, ακόμη δεν το πήρα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ. Αυτό το πολύχρωμο που έχει πάνω, γιατί μπορείς να το βάλεις σε ρούζ, μπορείς να το βάλεις σαν τερακότα. Απίστευτη παλέτα. Τι να πω για τα αγαπημένα μου κραγιόν του 2019. Δεν θα μπορούσαν να είναι άλλα προφανώς από τα Matte Ink της Maybelline. Νομίζω ότι το νούμερο 65 το έχω τελειώσει 2 φορές. Αυτή πρέπει να είναι η καινούργια συσκευασία νούμερο 2, να ξέρετε. Είναι η πιο τέλεια nude απόχρωση. Νούμερο 65, παιδιά, από Matte Ink. Και επίσης η πιο τέλεια για μένα, κόκκινη απόχρωση, δεν είναι αυτή που φοράω. Είναι η Heroine. Το νούμερο 25, το οποίο είναι λίγο πιο πορτοκαλό κόκκινο, δεν είναι αυτό. Δηλαδή αν το δεις εδώ πέρα θα καταλάβεις τη διαφορά. Το ένα λίγο πιο κόκκινο. Το πιο ωραίο gloss του 2019 θα πάρει φυσικά η Kiko Milano. Φυσικά και είναι το νούμερο 17, το 3D Hydra Lip Gloss. Όποτε το φοράω, μα όποτε το φοράω, μου στέλνετε μήνυμα στο Instagram και με ρωτάτε τι κραγιόν φοράς, και πάντα απαντάω για αυτό εδώ το lip gloss. Θα μπορούσε να μην δεν μπει στη συλλογή μου του 2019. Και το καλύτερο fix spray δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τις Huda, το οποίο όχι απλά γίνεται σε μάτ και δεν ξαναγίνεται λιπαρό το πρόσωπο ποτέ, αλλά είναι top of the top. Αξίζει τα λεφτά του με τα χίλια. Αυτό θα πάτε να πάρετε. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου προϊόντα εμένα για το 2019. Ελπίζω αυτή η χρονιά να έκλεισε όμορφα και η κάθε επόμενη χρονιά που έρχεται να έρχεται ακόμη πιο όμορφα σε όλους σας. Για μένα αυτή η χρονιά μπήκε υπέροχα, γιατί πέρσι 21 Δεκεμβρίου έμαθα ότι κέρδισα στο διαγωνισμό της Maybelline. Ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές, ίσως στα τελευταία χρόνια που έχω ζήσει και θυμάμαι έτσι πολύ τρανταχτά. Κέρδισα 3 φλουριά, ήταν η χρονιά μου τελικά. Ελπίζω φέτος να είναι η δική σας χρονιά, και εύχομαι ο καθένας να ζήσει τη μοναδική εμπειρία που έχει στο μυαλό του. Αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like από κάτω. Φιλάκια πολλά και καλή χρονιά σε όλους!